Για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο κύριος Λευτέρης λέει να πείτε στους καλεσμένους σας να μιλάνε ένας-ένας και να μην διακόπτει ο ένας τον άλλον. Μπράβο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Τηλεφωνήσατε από το Σικάγο. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τη συνεργάτη μου τη Σοφία στο 210-34-89-008. Είναι πολύ συγκινητικό. Άνθρωποι από το εξωτερικό, συμπατριώτες μας, από την Ομογένεια, από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αφρική, να μας παίρνετε τηλέφωνο και να επικοινωνείτε με την Ελλάδα μέσω της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λευτέρη. Κυρία Ελισάβετ από Πειραιά. Κυρία Γιαννακοπούλου, ακούστε, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Το 3, το 4 και το 5, 2003, 2004, 2005, δούλευα ως καθαρίστρια σε τράπεζα 3 ώρες και έπαιρνα 220 ευρώ και τα έβγαζα πέρα με 2 παιδιά. Θέλω να σας πω, κυρία Ελισάβετ, ότι είστε αξιέπαινοι και σας δίνω δημοσίως συγχαρητήρια που μπορέσατε και αναθρέψατε 2 παιδιά, δουλεύατε σαν καθαρίστρια τόσο σκληρά και με τέτοιους πενιχρούς μισθούς. Με μισθούς δηλαδή που λέμε στη λαϊκή ξεφτύλα, γιατί 220 ευρώ δεν φτάνουν για να ζήσετε ούτε μια εβδομάδα. Όχι ένα μήνα και με 2 παιδιά μάλιστα. Σας ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε, κυρία Ελισάβετ. Κύριος Δημήτρης από Γλυφάδα. Η κυρία Σταμπουλή κάνει μονολόγους και δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Εσάς, κύριε Λιάτσο, λέει, το σπίτι σας ήταν πρώτη κατοικία. Ήταν πρώτη κατοικία, αλλά ήταν πάνω από τα 280.000 που ήταν το όριο προστασίας. Κυρία Νανά από Μαρούσι. Δεν θα διαβάσω την πρώτη παράγραφο, είναι τόσο γλυκιά όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος λέει φορές, αφού μου λέει τα καλύτερα, δεν μπορώ, λέει, μερικές φορές να ανεχτώ κάποιους από τους καλεσμένους σας. Θα κάνετε υπομονή. Πρέπει να έρχονται όλοι οι άνθρωποι από όλα τα κόμματα και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτή είναι η δική μου η θεώρηση και έτσι θα συνεχίσει όσο είμαι στο κανάλι και κάνω την εκπομπή. Έτσι θα συνεχίσω. Σας το λέω, αγαπητή κυρία Νανά, και σας εύχομαι και καλή χρονιά. Κύριος Γιώργος από Νίκαια. Κυρία Σταμπούλη, έχει γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας για χρέος 4.000 ευρώ. Έτσι. Ήταν στεγαστικό δάνειο, έχει γίνει εδώ και 3 μέρες, έχουν βουήξει τα κανάλια. Κυρία Μαρία από Νέα Σμήνη. Να πω στην κυρία μου, λέει η κυρία Μαρία, στην κυρία Σταμπούλη, να μην διακόπτει τους υπόλοιπους. Η κυρία Μέρη από το Θησίο, τι θα γίνει με εμάς τους εγγυητές που ενώ δεν πήραμε δάνειο, όλη η περιουσία μας απειλείται επειδή ο πρωτοφυλέτης έχει δικαιωθεί. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, συμφωνώ. Μέγα θέμα, λέει ο κύριος Στατούλης και η κυρία Σταμπούλη. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Σάβα από τη Μακεδονία μας, καλησπέρα, καλημέρα. Είμαι 8 χρόνια άνεργος, λέει ο κύριος Σάβας, και για να ζήσω εκποίησα την περιουσία μου. Κύριος Γιάννης από Άνω Λιώσια, να μιλάμε για μοναδική κατοικία για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτό κάνω κι εγώ, αγαπητέ κύριε Γιάννη από Άνω Λιώσια, να μιλάμε για πρώτη και μοναδική κατοικία, διότι αυτό προστατεύει ο νόμος. Όχι ότι είναι σωστό ένας που έχει ένα σπίτι εδώ, ας πούμε, σε μια πόλη, και έχει ένα εξοχικό, ότι είναι σωστό να γίνεται πληστηριασμός. Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά σας λέω τι προστατεύει ο νόμος. Θανάση, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Βλέπεις τι γίνεται κάθε βράδυ. Θες να μιλήσεις για την οικονομία, θες να μπούμε σιγά-σιγά στο Σκοπιανό. Όχι, όχι. Θέλω να κάνω. Επειδή ακούστηκαν διάφορα, πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα για να ξεκαθαρίζονται. Γιατί οι πολιτικοί συνηθίζουν να τα βλέπουν κάτω από τη δική τους οπτική γωνία και να τα παρουσιάζουμε το δικό τους τρόπο. Ναι, 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 ναι. Θα ξεκινήσω από αυτό του ΣΕΒ. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πράγματα. Είναι γεγονός ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας, κάποιες φορές από τα στοιχεία που βγαίνουν από την Εργάνη, είναι και πλειοψηφική μες το μήνα. Αλλά όταν μια οικονομία έχει φτάσει να έχει μια ανεργία της τάξης του 27-28% και αν βάλουμε και τις υποαπασχολίες και όλα αυτά, το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο σκληρό και άγριο, δεν μπορεί με μια διοικητική απόφαση ξαφνικά να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις. Πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Όσο θα μειώνεται η ανεργία, τόσο θα αυξάνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Και όσο θα αναπτύσσεται η οικονομία, τόσο θα επίσης θα αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις. Από τα νούμερα που ανέφερες, θα δεις ότι η μεγαλύτερη αύξηση δόθηκε στους εργαζόμενους στη βιομηχανία. Γιατί? Γιατί το λέγαμε και τις άλλες φορές εδώ, από όλα τα στοιχεία που έχουν βγει, η βιομηχανία το 2017 είχε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τους άλλους τομείς της οικονομίας. Και φάνηκε αυτό.
Εδώ πέρα βεβαίως πρέπει να κάνουμε και μια αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, γιατί παρότι μιλάμε για την ανάπτυξη και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, είδαμε ότι έχει πετσοκόψει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δυστυχώς. Αυτό που θα έπρεπε να το ενισχύσει το πετσόκοψε και είναι το μεγάλο λάθος. Τώρα θα ήθελα να πω, απαντήσω λίγο στο Δημήτρη εδώ για ό,τι κάνουμε για την καινοτομία κλπ. Φέτος έχουν γίνει δύο πράγματα, τα οποία βεβαίως όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά είναι μια καλή αρχή, θα έλεγα. Ένα πρώτο βήμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε για τις τεχνολογίες και για την προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εφαρμόζει και ο Δημόκριτος σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προσέλκυσε νέους επιστήμονες Έλληνες από το εξωτερικό για να έρθουν στην Ελλάδα, όπου θα κάνουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα βρουν και εργασία στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται. Είναι σαν μια προσπάθεια η οποία βεβαίως θα πρέπει να ενταθεί και να δοθούν ειδικά κονδύλια από την κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί με ρωτάει πολύ ο κόσμος, Θανάση, επειδή τους λέμε κάθε μέρα για το χρέος. Και επειδή είχαμε σήμερα και δηλώσεις Λαγκάρντ, Τσίπρα και θα λοιπά, απαντήσουμε για το χρέος. Μπορείς να μας πεις τι βγαίνει και αν πρέπει να αισιοδοξούμε να έχουμε μια διευθέτηση για το χρέος μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Κοίταξε, να πω ένα άλλο πράγμα πρώτα. Θα ήθελα να απαντήσω. Θα ήθελα να πω στην κυρία Γιανακοπούλου. Είπε η κυρία Γιανακοπούλου, αλλά πρέπει να, να διαλύουμε τα σύννεφα που υπάρχουν. Ναι. Ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά γιατί δεν μπορούν, να πάμε λίγο στα αίτια. Γιατί δεν φρόντισαν. Άρα αλήθεια να... είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Αλήθεια είπε. Αλλά... δάνει, ανοίγουν λογαριασμοί. Μισό λεπτό, παιδί. Μισό λεπτό. Το αίτιο ποιο είναι? Ότι δεν φρόντισαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων εγκαίρως. Και το αφήσανε για το τέλος. Σωρεύτηκε ένα πρόβλημα. Σκέψου, Εμίλη, μια χιονοστιβάδα. Σωστό είναι αυτό. Η οποία έφτασε, αντί να αντιμετωπιστεί στην κορυφή, έφτασε να επιχειρηθεί η αντιμετώπιση στο τέλος. Και έχουμε όλα αυτά. Και φύγαν και 40 δις καταθέσεων, λέει ο κύριος Κίσος. Σαφώς. Είναι αλήθεια. Σαφώς. Βεβαίως είναι αλήθεια. Και στα μαξιλάρια πήγανε και στο εξωτερικό πήγανε και παντού. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Είπες για το χρέος. Ναι, για το χρέος, πες μας. Κοίταξε, πάντα έλεγα. Λέγα, λέει το γράφει ο τίτλος, απαραίτητη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους για βιώσιμη ανάπτυξη. Σαφώς, σαφώς. Δύο χρόνια. Το λέει δύο χρόνια. Το επανέλαβα όμως και τώρα. Δεν έχει προχωρήσει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μακάρι. Για να μισό λεπτό. Υπάρχει μια μικρή διαφορά εδώ σε αυτό που λέει. Τι λέει, ποια είναι η διαφορά? Τώρα λέει πριν από τη λήξη του προγράμματος, ενώ μέχρι τώρα όλοι λέγανε οι ρυθμίσεις μετά τη λήξη του προγράμματος. Και αυτή είναι και η απόφαση του Eurogroup. Είναι μια σημαντική μετατόπιση που δεν είναι μόνο χρονική, μάλιστα, είναι και ουσιαστική. Τι σημαίνει τώρα? Εδώ πέρα υπάρχει και η απόφαση του Eurogroup που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έβαλε τη ρήτρα της ανάπτυξης στη ρύθμιση του χρέους. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι ήταν θέση την οποία τη συμφωνήσαμε με τον Μακρόν όταν ήρθε στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει μια κάποια ρύθμιση, δεν ξέρουν πόσο σημαντική θα είναι, στην αρχή και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, δεν θα μειώνεται το χρέος. Εάν όμως είναι πολύ χαμηλή η ρυθμή ανάπτυξης, θα υπάρχει παρέμβαση για να μειώνεται το χρέος. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ένα ακόμα πράγμα, Εμίλια. Το 15% του ΑΕΠ που θα δαπανάτε για την εξυπηρέτηση ετησίως του χρέους. Και ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι το πλαφόν και είναι σημαντικό. Αυτό είναι η δεύτερη αξιολόγηση. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο που επετεύχθηκε. Ακριβώς. Και να πούμε αυτό και το εξής. Ότι η Ιταλία δαπανά το 19% του ΑΕΠ για την εξυπηρέτηση και του χρέους. Και εμείς το 15%. Και εμείς θα είμαστε το 15%. Καλά, το Βέλγιο δαπανά το 19,5%. Και είναι και άλλες χώρες που είναι στο 17 και το 18. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να έχουμε μια εικόνα συνολική για το τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Αγαπητέ φίλε, κύριε Ναπολέον Γκιωτίτσα από Φραγκφούρτη. Καλό λέει το κουτσομπολιό, κύριε Λιάτσο, για τον Βαρουφάκη, αλλά δεν μας τα λέτε καλά. Έγραφε ο Βαρουφάκης όπως έγραφαν όλοι οι άλλοι στις συνεδριάσεις. Εσύ λέει, κύριε Λιάτσο, είδες κασέτες σπίτι του? Όχι, δεν πήγα σπίτι του. Αυτός τα έχει ομολογήσει. Αυτά που σας είπα ότι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λες. Δεν τα έχει ομολογήσει. Τα έχει ομολογήσει. Δεν τα είπε μόνος του. Και σε βαθμό απειλής. Δεν τα ονειρευτήκαμε και τα λέμε, κύριε. Και στο Eurogroup, ποιος κύριε Ναπολέοντα. Καλά το Eurogroup. Βεβαίως. Εδώ λέει καθόταν σπίτι του. Βεβαίως. Και μιλούσε με τον Πρωθυπουργό και με υπουργούς και δεν ξέρω με ποιον μιλούσε. Και μαγνητοφωνούσε. Έβαλε πρώην συμμαθητή του να χακάρει όλα τα άφημη τη χώρα. Και το έχει πει σε διεθνές συνέδριο στην Βρετανία. Α κάνει κόμμα. Και δεν έχει παρέμβει και κανένα εισαγγελέα για όλα αυτά. Κανείς.
Κυρία Χρυσούλα Παναγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Για το θάρρος, λέει, και την ευελιξία, μου λέει, και τα λοιπά, με την οποία αντιμετωπίζετε τους καλεσμένους σας. Χαίρομαι που συχνά υπενθυμίζετε σε όσους ξεχνούν σκόπιμα πως φτάσαμε εδώ. Λυπάμαι που διαπιστώνω ότι οι πολιτικοί έχουν θράσος και κοντή μνήμη. Φυσικά η κυβέρνηση έχει θίξει πολύ άσχημα τους ανθρώπους που πάσχιζαν για μια αξιοπρεπή σύνταξη. Έχει θεσπίσει υψηλή φορολογία κλπ. Προτείνω λοιπόν να επαναξεταστεί η τακτική της ισοπαίδωσης και να πληρώνονται σωστά οι εργαζόμενοι ώστε να αλλάξει η κατάσταση στην αγορά. Κυρία Παναγάκη, σας ευχαριστώ πολύ για το mail που στείλατε. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Σταμπουλή. Θέλω να μπούμε. Θέλετε να πείτε κάτι, γιατί θέλω να μπούμε στο θέμα των Σκοπίων. Ναι, ήθελα να πω. Παρακαλώ. Για τον κύριο Στρατούλη, που κι αυτός έχει ζητήσει να ξαναπάρει το λόγο, ότι δεν αμφισβητώ σε τίποτε τα στοιχεία που δίνει ανάμεσα στο 9 και στο 18, αλλά θα ήθελα να παρεμβάλλει τα στοιχεία του 14 για την ανεργία και τις αμοιβές, γιατί νομίζω ότι με το τέλος του 14 πρέπει να συγκρινόμαστε. Όσο αφορά δε τις πρώτες κατοικίες, θα πω ότι η νομοθεσία προστατεύει κατοικία 180.000 ευρώ για ένα άτομο. Κατοικία 220.000 ευρώ για δύο άτομα, διμελή οικογένεια. Κατοικία 240.000 ευρώ για τριμελή οικογένεια. 260.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και 280.000 ευρώ για πενταμελή οικογένεια. Αυτά είναι τα αντικειμενικά νούμερα, με αυτά πρέπει να συγκρίνουμε. Εάν ο νόμος δεν εφαρμόζεται στρεβλά, παραβιάζεται, να γίνουν τα νόμιμα και να εφαρμοστεί. Κανείς δεν έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Εφόσον ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Εφόσον ενταχθούν στο νόμο. Κυρία Σταμπουλή. Και όχι μισό, και οι δικαστικές αποφάσεις, για να ξέρετε, των ειρηνοδικείων είναι 50% από αυτούς που κάνουν αίτηση εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη, 50% δεν εντάσσονται. Αυτές είναι οι αποφάσεις που βγαίνουν. Άρα το 50% είναι απροστάτευτες. Επίσης, επειδή εγώ θέλω να τα λέω όλα, δεν υπάρχουν μόνο αυτά που είναι σωστά που είπε, τα όρια και οι δείκτες που είπε η κυρία Σταμπουλή. Σωστά τα από αυτά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που βάλουν και εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα. Και λέει ότι σωστά πρέπει να έχει μέχρι 13.000 ευρώ. Πάμε στην κυρία Σταμπουλή. Εισόδημα πρέπει να έχει. Καταλάβατε, και γι' αυτό πολλοί βγαίνουν έξω από το νόμο Κατσέλη. Τι συμπεράσματα βγάλατε, κυρία Σταμπουλή, από τη συνάντηση και με αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε και δηλώσανε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζεφ. Τι συμπεράσματα έχετε βγάλει εσείς από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ, όπως ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματά της, φαίνεται πολύ χρήσιμη και επικοδομητική. Ναι. Φαίνεται ότι προωθεί αυτό που κάποτε λέγαμε παραδοσιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι στην κατεύθυνση της ανάπτυξης καλών σχέσεων, είναι μέσα, περιλαμβάνεται στην πολυδιάστατη πολιτική που ξέρουμε ότι θέλει να έχει αυτή η κυβέρνηση, και θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει να έχει μια θετική συνέχεια. Αυτό που ανακοινώθηκε ήδη από τη μία πλευρά για την άρση κάποιων φαινομένων έτσι συμβολικού αλυτρωτισμού, γιατί ο αλυτρωτισμός από το Σύνταγμα έχει φύγει, το ξέρετε, υπάρχει ρητή αναφορά ότι δεν διεκδικούμε εδάφη. Λοιπόν, άρση αυτών των συμβολικών φαινομένων αλυτρωτισμού, όπως είναι τα αγάλματα ή ο δρόμος που φτάνει στους ευζώνους που θα ονομαστεί δρόμος φιλίας, ναι. Και από την άλλη μεριά και η δέσμευση. Είναι κινήσεις καλής θέλησης, λέτε? Βεβαίως, και η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα της γειτονικής χώρας για την πρωτοβουλία Αδριατικής Ιωνίου, ναι. Και επίσης την κύρωση της δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις καλής θέλησης. Εσείς που είστε από τις ΣΕΡΕΣ, σας ενοχλεί να είναι στη σύνθετη ονομασία το όρος Μακεδονία? Κοιτάξτε, από το 1993 η συμφωνημένη διεθνής ονομασία για τη χώρα είναι πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και όπως έχει πει και ο κύριος Κοντζιάς, το πρώην πάει στο Γιουγκοσλαβική, δεν πάει στα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όταν το 2008 στο περίφημο Βουκουρέστι ο κύριος Καραμαλής έχει πει διαπιστωμένα στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει βγει το σχετικό έγγραφο στα WikiLeaks και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, Άνω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, Νέα Μακεδονία, οτιδήποτε τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πάει στα σοβαρά πίσω από αυτό. Εκτός αν θέλει να κάνει τζάμπα εθνικιστικές κορώνες και να παροξύνει, ας πούμε, πάθη άλλων εποχών που δεν έχουν καμία θέση στη σημερινή πραγματικότητα, να παροξύνει φόβους. Σαφή.
εσείς. Πώς βλέπετε τη στάση του κυρίου Καμένου. Να εισπράξει μικροπολιτικά. Πώς βλέπετε τη στάση του κυρίου Καμένου και των ανεξάρτητων Ελλήνων που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τον όρο Μακεδονία και δεν το ψηφίσουμε με τίποτα. Με κοιτάξτε, καμία λέει δεν το ψηφίσουμε. Καταρχήν ο κύριος... Και αν δημιουργεί πολιτικό θέμα, ενδοκυβερνητικό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Παρακαλώ. Καταρχήν ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει την εμπιστοσύνη του στον κύριο Κοτζιά. Υπουργός Εξωτερικών είναι ο κύριος Κοτζιάς και σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, την εξωτερική πολιτική τη συναποφασίζει μεν η κυβέρνηση, αλλά την εφαρμόζει. Την υλοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Και όταν πρόκειται για μείζον θέμα που πρέπει εδώ να. Διαφορά όμως, που πρέπει διαφορά. Να άλλα κυρωθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, άλλα λέει ο Υπουργός Άμυνας. Όταν υπάρχει μείζον θέμα που πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, πάλι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, πηγαίνει στη Βουλή και η Βουλή ψηφίζει. Η Βουλή ψηφίζει. Θα σας δείξω μια φωτογραφία. Επίσης, αφήστε με λίγο να συμπληρώσω κάποια πράγματα για να τα ξέρει ο κόσμος και να μην φοβάται. Λοιπόν, η Βουλή ψηφίζει και από τη Βουλή περνάει οτιδήποτε πάρει την πλειοψηφία. Της Βουλής, όταν, εκτός αν το Σύνταγμα επίσης προβλέπει ενισχυμένες πλειοψηφίες κάποιες φορές. Ναι. Αλλιώς τη σχετική πλειοψηφία αυτή που ξέρουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο το οποίο πρέπει να θυμάμαι να προκαταλάβω αυτούς που θα το βάλουν, γιατί ξέρω ότι θα το βάλουν. Συλλαλητήρια. Ναι, όχι, όχι. Τα συλλαλητήρια είναι συντομοθετικό δικαίωμα. Είστε υπέρ ή κατά εσείς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, ναι, αφήστε με να πω αυτά που θέλω και θα πάμε και στα συλλαλητήρια. Το τρίτο που θέλω να πω λοιπόν, ότι θέμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μπαίνει μόνο όταν κάποιος ή κάποια κάνει μομφή και υπερψηφιστεί η μομφή. Αλλιώς δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης που να στηρίζεται στο πώς δημιουργείται ο συσχετισμός της πλειοψηφίας για να περάσει οποιαδήποτε πρόταση από τη Βουλή. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι οι προχτεσινές εξελίξεις είναι πάρα πολύ θετικές. Λέτε, ναι. Μας φέρνουν κοντύτερα σε μια λύση που κακώς ταλανίζει τις δύο χώρες επί 25 χρόνια, που θα μπορούσε να έχει λυθεί το 92. Κακώς επιδείχθηκε τώρα να φέρουμε και σε πεθαμένους ανθρώπους, αλλά πολιτική δειλία και δεν επιλύθηκε το 92, ας πούμε με το πακέτο Πινέιρο ή με κάτι ανάλογο. Και άρα είμαι αισιόδοξη ότι το θέμα θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Προς όφελος λοιπόν, και των δύο χωρών και, και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και σε ευαισθησίες και ευχαριστώ των πολύ, δύο κυρία λαών. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς δεν μπήκατε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Όχι. Θα πάτε στις Αθήνας μήπως. Όχι. Όχι. Ούτε στον Σερό. Τόση αισιοδοξία που και ο Γοβιός αισιοδοξία θα γίνει Καρχαρίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη φωτογραφία που σας έδειξα και χθες, φίλες και φίλοι. Διότι θα μου πείτε, άμα δεν ψηφίσει, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα δεν ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο κύριος Καμένος, τι θα γίνει. Για δείξτε τη φωτογραφία που ετοίμασε ο κύριος Κουτσικώνας με τους 7. Ήταν και παλιά ταινία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Μια ωραία ταινία καουμπόικη. Χθες σας έδειξα 7 ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αεξαριστερών που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ο κύριος Κατσιαντώνης. Είναι ένας κεντρών, έχει δηλώσει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Εμίλια, να πούμε δίπλα, είναι, δίπλα είναι ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας κτλ. Την ίδια άποψη έχει εκφράσει ο κύριος Θεοχάρης, ανεξάρτητος βουλευτής. Στο ίδιο κλίμα είναι ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος Δημάρ. Στο απολύτως τέτοιο κλίμα και με σημερινές τοποθετήσεις ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και ο κύριος Λυκούδης και ο κύριος Δανέλης. Αυτοί οι 7 φαντάζομαι ότι στην περίπτωση που έρθει στη Βουλή το θέμα θα ψηφίσουν. Αυτή τη στιγμή με την κυρία Μεγαλοκονόμου είναι 145 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που μας κάνει 145 και 7, 152. Αν και θα υπάρξουν πιστεύω κι άλλοι στην περίπτωση που φτάσουμε, γιατί είναι πολύ μακρινό ακόμα αυτό το σενάριο, στη Βουλή για ψήφιση. Η δημοκρατική. Να τόσο οριακά, βρε Εμίλη, ένα θέμα που ταλαιπωρεί τη χώρα μας τόσα χρόνια θα προβλέπεται από το Σύνταγμα. Με μια πλειοψηφία, δύο μόνο τη στιγμή. Προβλέπεται, υπάρχουν... δεν το ξέρω. Μπορεί να ψηφίσουν και η κυβέρνηση που πήγε σε δημοψήφισμα ένα οικονομικό θέμα θα πάει ένα μείζον εθνικό θέμα. Και πολλοί νεοδημοκράτες είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Δεν το βλέπω. Αν το δούμε. Κυρία Μπακογιάννη, δεν άκουσες τι είπε τώρα. Σήμερα, λέει, λέει κυρία Μπακογιάννη, θα τους αποκαλούν όλους οι άλλοι Μακεδονία και εμείς θα τους λέμε, λέει, φούφου τους. Πιστεύεις ότι ένα τέτοιο θέμα μπορεί να περάσει με 152 ψήφους στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το τελευταίο. Ένα τέτοιο θέμα που θα μας συνοδεύει χρόνια. Για τον κύριο Κατσιαντώνη. Παρακαλώ. Οδεύει προς το ΣΥΡΙΖΑ, λένε οι πληροφορίες. Κατσιαντώνης, οδεύει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Κύριε Κίρτσο. Αυτό το λέγανε αποστασία, βέβαια. Παρακαλώ. Που δεν παρακαλώ. Κύριε Κίρτσο, παρακαλώ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Κύριε Κίρτσο, τι λέτε, έτσι να ακούσουμε έτσι ψύχρεμα. Νομίζω τον κύριο Κίρτσο. Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα ο κύριος Τσίπρας έκανε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό και έναν πολιτικό ελιγμό.
Δεν του βγήκε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή θεώρησε ότι θα δημιουργήσει κάποια εσωτερικά προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά βρέθηκε απομονωμένος, γιατί υπάρχει μια δυναμική στο λαό κατά της λογικής Τσίπρα. Αλλά δεν νομίζω ότι η Βουλή έχει να ψηφίσει τίποτα, διότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Δηλαδή εμφανίστηκε να βιάζεται χωρίς λόγο. Υποτίθεται ότι έπρεπε να τρέξει να προλάβει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ότι υπήρχαν διεθνείς πιέσεις. Από ό,τι ξέρω δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Επομένως τώρα ουσιαστικά μας λέει, αρχίζει και τα παίρνει πίσω σιγά σιγά, ότι ναι, θα πάμε στο όνομα, αλλά πριν πάμε στο όνομα να λύσουμε το θέμα του αλυτρωτισμού. Σωστή θέση, αυτή είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πρέπει να ασχοληθούμε με το Σύνταγμα των Σκοπίων, πρέπει να ασχοληθούμε με την εθνότητα που έχουν, με την οποία αυτοπροσδιορίζονται, και αφού ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια θα πάμε στο όνομα, οπότε θα δούμε αν θα είναι σύνδετη ονομασία ή τέλος πάντων τι ακριβώς θα είναι. Αλλά οι πιθανότητες να λυθεί το συνταγματικό στα Σκόπια είναι μία στις χίλιες, γιατί θέλουν ειδικές πλειοψηφίες και για την αλβανική μειοψηφία. Θέλουν 80 βουλευτές, 2/3 της Βουλής. Πλειοψηφία 2/3. Η Βουλή των Σκοπίων είναι 120 βουλευτές. Θέλουν 80 πλειοψηφία 2/3. Και ο Ζάεφ αυτή τη στιγμή έχει 62 βουλευτές. Ναι, θέλουν πλειοψηφία 2/3, αλλά και για την αλβανική μειονότητα να ισχύει η πλειοψηφία ειδική και για τη σλάβικη πλειοψηφία. Στη σλάβικη πλειοψηφία δεν πρόκειται να βρουν πλειοψηφία 2/3. Άρα το βλέπετε δύσκολο να περνάει εσείς. Εγώ το βλέπω. Σας θυμίζω ότι το Σάββατο, κύριε Κίτσο, το Σάββατο έχει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στα Σκόπια. Εντάξει, και τι θα γίνει δηλαδή. Να δούμε τα αποφασίσουν. Να σας πω τι θα αποφασίσουν. Άμα διαβάζουμε. Να μην διαβάζουμε μόνο τη δημοσκοπή στην Ελλάδα, να διαβάζουμε και στα Σκόπια. Λοιπόν, η σλάβικη πλειοψηφία είναι σε ποσοστό 85-90% υπέρ του σκέτο Μακεδονία. Καλά. Και χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Ποιος λοιπόν θα το περάσει αυτό το πράγμα και πώς συζητάει ο δικός μας τη στιγμή που οι άλλοι δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς. Και πώς εμφανίζονται να λένε, να λέγανε πριν 10 μέρες, γιατί τώρα βέβαια αλλάζουν θεωρία, όπως κάθε 10 μέρες αλλάζουν θεωρία στα πάντα. Πώς εμφανιζόταν να λένε ότι πάμε πολύ καλά, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, πρέπει να το λύσουμε το θέμα, διότι έχουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ Μάιο-Ιούνιο κτλ. Πού τα βρήκαν όλα αυτά? Ήταν προφανή. Κύριε Κίρτσο, τι είπε σήμερα ο αρχηγός του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Ο αρχηγός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν είπε ο ίδιος σήμερα ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας και πρέπει να αξιοποιηθεί? Ναι, κοιτάξτε. Τι είναι κοιτάξτε? Δηλαδή, όλοι λένε. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς ισχύει αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Καραμαλής, έξω πάμε καλά και μέσα. Μα δεν πάμε καλά. Ένα απέραντο φρενοκομείο. Δεν θέλω να γίνονται διάφορα. Ένα απέραντο φρενοκομείο. Δεν έχουμε χρόνο. Θέλουμε 19 λεπτά για να πάμε. Εάν μας ενδιαφέρει να προσυπογράψουμε όλες τις θέσεις των Σκοπίων. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία, πέρα την προσωπική σας θέση, η Νέα Δημοκρατία τι θέση έχει? Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί οι άλλοι επήγονται, οι άλλοι ήταν να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτός που θέλει να αναβαθμιστεί διεθνώς θα πρέπει να βάλει κάτι στο τραπέζι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί. Επίσης, πέρα από αυτό, εντάξει. Βασικό είναι αυτό. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, όμως το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχεις αυστηρή στάση, διότι θεωρείς ότι είσαι στην υπεροχή. Γιατί βιαζόμαστε? Οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα χθες λοιπόν, που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Ζάεφ, δεν ήταν ξεκάθαρες, που μίλησε για αλυτρωτισμούς? Για πρώτη φορά πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε τα περί αλυτρωτισμού, τα οποία εμείς προβάλλουμε, και εμείς το θεωρούμε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Αυτή η θετική εξέλιξη προέκυψε από τη δική μας πολιτική πίεση και από τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε μια κατεύθυνση 70-75% απόρριψης των κυβερνητικών πρωτοβουλίων και από ένα συλλαλητήριο το οποίο εντυπωσίασε τους πάντες. Γιατί, και επηρέασε. Γιατί είναι ένα πολιτικό γεγονός. Μπαίνει στους υπολογισμούς των πάντων. Μπήκε στους δικούς μας υπολογισμούς, μπήκε στους υπολογισμούς του Τσίπρα κτλ. Ωραία. Επομένως, ας λύσουμε το θέμα του αλυτρωτισμού, το οποίο κατά την άποψή μου. Για την ονομασία μπορείτε να μας πείτε, κύριε Κίρτσο. Εντάξει, γιατί να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για την ονομασία? Αν θέλετε, δεν σας πιέζουμε πολύ. Μα σας εξηγώ ότι το λάθος το διαπραγματευτικό. Πάντως, αξιωματική αντιπολίτευση. Είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αξιωματική αντιπολίτευση που έχει κυβερνήσει δεκαετίες τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία. Για ένα τέτοιο σοβαρό, πελώριο εθνικό ζήτημα
και να μιλάει στον ελληνικό λαό. Ποια είναι η θέση, για την ονομασία, ακούγεται περίεργο. Μα, όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο. Αυτό δείχνει ότι είναι... εκεί πέρα, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι 2-3 απόψεις, τάσεις, και δεν μπορείτε να τα συγκεράσετε, να ισορροπήσετε, να αναδείξετε μια την κυρίαρχη θέση. Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το γιατί έτσι. Είμαι μέσα στις τάσεις και τις απόψεις και πάντως δεν το βλέπω έτσι. Πολλοί κόσμοι αλλά ξενήσουν ότι βγαίνει η Δημοκρατία εφθαρσός να πείρευσε. Ρε παιδιά, εμείς πιστεύουμε αυτό. Ναι. Πάντως, θα σας πω, αφήστε με λοιπόν στα Νέα Δημοκρατία να σας πω τι πιστεύουμε. Πείτε μας λοιπόν, ότι πρώτον αυτοί βιάζονται και δεν βιαζόμαστε εμείς. Άρα είναι πρόωρες οι πρωτοβουλίες που δείχνουν να βιαζόμαστε εμείς. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαζόμαστε. Δεύτερον, το βασικό πρόβλημα είναι ο αλυτρωτισμός, ο οποίος έχει μία συνταγματική και μία εθνοτική διάσταση. Σωστά. Άρα, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε στο συμβιβασμό για το όνομα. Εάν γίνουν αυτά που σας περιγράφω, περί αλυτρωτισμού, θα φτάσει η δύσκολη ώρα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να βάλει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τον συμβιβασμό για το όνομα, ο οποίος μπορεί να μην ικανοποιεί την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ανάποδα. Επειδή ο κύριος Τσίπρας θέλει να φάμε 2 εβδομάδες ξεχνώντας τους πληστηριασμούς, ή επειδή κάποιος του είπε ότι μπορεί να επαναλάβει να κάνει ένα remake της διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας του 92-93, όλα έχουν εξελιχθεί και όλοι είμαστε σοφότεροι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Κυρία Γιαννακοπούλου. Κοιτάξτε, κύριε Ελιάτσο, δυστυχώς η κυβέρνηση Σιριζανέλη το έχει χειριστεί το θέμα με μια συγχώρητη επιπολαιότητα και με μια απίστευτη διγλωσία, και αυτό δεν δείχνει υπευθυνότητα. Και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής απαιτούν μια πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Ναι. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς βλέπουμε τόσο την κυβέρνηση, αλλά εγώ θα μιλήσω και για την αξιωματική αντιπολίτευση, να χειρίζονται ένα τόσο ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα με μικροπολιτικά έτσι αισθητήρια και λογικές. Και να διχάζουν ακόμη περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Ναι, ναι. Και θα αναφερθώ και στο ζήτημα του δημοψηφίσματος. Γιατί δεν είναι δυνατόν, και σας ρωτάω και εσάς, είναι δυνατόν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά συμμετείχαν στο συλλαλητήριο είναι όλοι ακροδεξιοί. Μα δεν, ξεχνάνε... δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ, βγήκαν από πολύ επίσημα χείλη και από πάρα ότι πολλά. Ήταν ακροδεξιοί. Ότι ήταν. Όλος ο κόσμος που ήταν στο συλλαλητήριο. Δεν το λέω εγώ. Το είπαν επίσημα χείλη. Και ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Σβίγκου. Και άλλοι. Άρα, περιμένετε. Ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στις πλατείες των ακαδημίων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω. Δεν σας διέκοψα, κύριε Λερτσογιάννη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παραπέμπω σε όσα είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Σβίγκου και πάρα πολύ ακόμα. Νίκος Φίλης. Το ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν ήταν ακραίοι όσοι πήγαν στο συλλαλητήριο. Όσοι πήγαν στο συλλαλητήριο. Ο κύριος Τζανακόπουλος εκφράζει την κυβέρνηση, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μα δεν είπε ποτέ ο Τζανακόπουλος. Σας παρακαλώ. Η κυρία Σβίγκου εκφράζει. Εκφράζει. Λοιπόν, καπηλεύτηκαν ακραίοι. Να μιλήσω. Καπηλεύτηκαν. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Προφανώς ξεχνάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο πώς ήταν τότε. Με τους χρυσαυγίτες, το ένα στο πάνω μέρος, ο άλλος στο κάτω μέρος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά από την άλλη, δεν σας διέκοψα. Έχουμε 12 λεπτά. Από την άλλη όμως, και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κοφεύει και να μην βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι κύκλοι οι οποίοι έτσι θέλουν να οικειοποιηθούν όλο αυτό το πράγμα. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Εντός της Νέας Δημοκρατίας, ακραίοι κύκλοι λέτε. Όχι, ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι κύκλοι στο πολιτικό σύστημα. Στο πολιτικό σύστημα. Γιατί κάποιοι κάνουν λόγο για ακροδεξιού μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ξέρει καλύτερα η Νέα Δημοκρατία να τα πει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Κύριε Λιάτσο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά τα θέματα δεν είναι για μικροπολιτική. Άρα, εγώ θα ρωτήσω το εξής, επειδή ακούω και την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ή δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εθνική θέση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρός μας, το είπε. Υπάρχει μια ξεκάθαρη εθνική θέση που έχει διαμορφωθεί. Από τη μία, αυτό δεσμεύει απόλυτα τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Γεννηματά, εσείς τι λέτε, δηλαδή, ποια είναι η θέση? Εγώ σας λέω, το έχει πει πάρα πολλές φορές η κυρία Γεννηματά. Μα υπάρχει θέση. Δεν υπάρχει για την σύνθετη ονομασία με έργα όμνες. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν έχει συμφωνηθεί. Άρα λοιπόν, απολύτως να λέμε. Όχι, δεν λέτε αυτό. Άλλα λένε οι μεν, άλλα λέει ο κύριος Κοντιάς, άλλα λέει ο κύριος Καμένος.
και μικροκαυγάδε. Συγγνώμη, δεν έχω λεπτομέρειε. Αυτό πάντω. Επιτρέψτε. Κυρία Γραγκοπούλου, είμαστε 10 λεπτά πριν τι 2. Λέτε τόσο ώρα να μα πείτε τι λέμε αυτό που λέμε. Όχι, όχι, όχι. Μην απαντάτε όμω. Πείτε, πείτε. Μισό λεπτό για να προλάβουμε να μιλήσουμε. Στον χρόνο που με έχει διακόψει. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αυτή η διγλωσία δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχει συγκεκριμένη εθνική θέση και αυτό δεν το λέω μόνο απέναντι στην κυβέρνηση που με τη διγλωσία τη νομίζω ότι παίζει μικροπολιτικά. Το λέω και απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση να μα πει αν τελικά ισχύει ή αν προσπαθεί να υπεκφύγει από την εθνική θέση τη χώρα. Εμεί λοιπόν λέμε ότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν και κανεί δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη τη θέση μα. Εμεί λειτουργούμε πάντα με γνώμονα το πατριωτικό και όχι το μικροκομματικό, πώς το λένε, το μικροκομματικό όφελος, όπως βλέπουμε να κάνουν τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εθνική ευχαριστώ γραμμή. Πολύ, κυρία Γιανακοπούλου. Εμείς αυτή ακολουθούμε. Είστε πολύ σαφείς. Να δούμε οπωσδήποτε θέλουμε την πιο επωφελή λύση για τα συμφέροντα της έχετε χώρας. Ένα λεπτό, κύριε Στρατούλη. Με διασφαλίσεις για τον αλληλεγγύο. Για να μην υπάρξει ελευθερωτισμό. Έχετε ένα λεπτό. Θέλω να το σεβαστείτε. Σα παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό. Σα παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό, κύριε Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο, ότι για να λύσουν το θέμα με την ονομασία της ΦΥΡΟΜ επήγονται καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι πίεση από τον διεθνή παράγοντα, γιατί θεωρούν ότι είναι χώρα κρίκος για το προσφυγικό, από εκεί περνάνε οι πρόσφυγες, ή για το ενεργειακό, από εκεί θα περάσουν οι αγωγοί, και κυρίως γιατί οι μεγάλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές θα να μετατρέψουν αυτή τη χώρα σε μια ειδική βιομηχανική ζώνη με σκλάβους που να δουλεύουν με 5 ευρώ το μήνα. Δεύτερος που ενδιαφέρεται είναι το ΝΑΤΟ και πιέζει και την κυβέρνηση της Ελλάδας και της ΦΥΡΟΜ να δώσουν μια πολύ γρήγορη λύση για τα δικά του γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, κυρίως για να απομονώσει την Σερβία που έχει κάποιες φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και κυρίως για να διώξει τελείως την ρώσικη επιρροή από τα Βαλκάνια. Αυτοί καίγονται πάρα πολύ και όσο αφορά την ΦΥΡΟΜ, αυτή καίγεται, η κυβέρνηση που είναι τώρα για να βρεθεί έστω και σύντομα κάποια λύση, όποια βρεθεί, διότι δεν θέλει να μετατραπεί σε Κόσοβο, δηλαδή γιατί έχει την μειοψηφία, την μειονότητα, την αλβανική και φοβάται μην γίνει 1000 κομμάτια και θέλει το γρηγορότερο δυνατό να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτοί επίγονται για το συγκεκριμένο ζήτημα και αυτοί πιέζουν και από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάεφ με βάση τις επιταγές του διεθνούς παράγοντα πάνε να ευθυγραμμιστούν. Το δεύτερο και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Φυσικά εμείς είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε και να δοθεί λύση στο θέμα της ονομασίας, αλλά πρέπει να λυθεί θέμα αλυτρωτισμού. Γιατί κοιτάξτε, και Παναγιώτα να το ονομάσουμε, τη ΦΥΡΟΜ, και Παναγιώτα, ένα όνομα μιας χώρας. Εάν μείνει το ιδέες, βλέπω. Λέω, αν μείνει το Σύνταγμά της, αν μείνει το Σύνταγμα, αν μείνει δηλαδή ο αλυτρωτισμός, ο συνταγματικός που είναι στο Σύνταγμά της, ο θεσμικός που είναι στην εκπαίδευση, στα βιβλία, στους χάρτες κλπ. Και ο επικοινωνιακός με τις καμπάνιες οι οποίες γίνονται και με μια διαπαιδαγώγηση που έχει γίνει ότι είναι σκλαβωμένη ένα μεγάλο μέρος της Μακεδονίας μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ότι πρέπει να απελευθερωθεί. Αν μείνουν αυτά και Παναγιώτα να το πεις, το πρόβλημα παραμένει. Και σας το λέω και κλείνω με αυτό. Γιατί την Τουρκία δεν τη λένε Αιγαίο. Δεν τη λένε Αιγαίο την Τουρκία, αλλά διεκδικεί στο Αιγαίο και αμφισβητεί και την εθνική μας κυριαρχία σε νησιά. Την Τουρκία δεν τη λένε Θράκη, τη λένε Τουρκία. Όμως παρόλα αυτά παρεμβαίνει εκεί. Την Αλβανία δεν τη λένε Ήπειρο, παρόλα αυτά διεκδικεί την Τζαμπουριά. Άρα το ζήτημα του αλυτρωτισμού πρέπει, είναι το πρώτο που πρέπει να το πιστεί και μετά φυσικά ένα όνομα, καλησπέρα, μια συμφωνία κλπ. Καλησπέρα στη Σκωτία, στον κύριο Δημήτρη Εφεντόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που στείλατε και είναι πολύ ενθαρρυντικό που μας βλέπει πολλοίς κόσμος από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, γιατί δεχόμαστε, η εκπομπή δέχεται εκατοντάδες mail και από το εξωτερικό κάθε βράδυ. Κύριε Καπερνάρο. Θα σας δώσω στο τέλος. Ό,τι θέλετε. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτημα του ονόματος της Πουγουδουμού. Το 1995 η Ελλάδα και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνομολόγησαν μια ενδιάμεση συμφωνία η οποία επέβαλε ένα δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς. Επί τη βάση της ενδιάμεσης συμφωνίας τα δύο μέρη άρχισαν διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Κατά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας παραβιάζει συστηματικά το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας και βεβαίως τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτήν. Προβάλλοντας μεγαλοειδιαστικές εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας, μέσω της απεικόνησης σε χάρτες, σχολικά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. Ελληνικών εδαφών στην εδαφική επικράτεια μιας μεγάλης πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4 και 7 παράγραφος 1, ενισχύοντας αντιτρωτικές διεκδικήσεις και υποδαβλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα εντός της ελληνικής επικράτειας κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 2. Χρησιμοποιώντας την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους έχει προσχωρήσει υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση της σχετικής δεσμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11, παράγραφος 1, ακόμα και από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε πρόεδρος της Πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μπράνκο Τσετγκόμφσκι, είχε δηλώσει ότι το όνομα της χώρας μου είναι και θα είναι Δημοκρατίας Μακεδονίας. Τέλος, χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως ο ήλιος της Βεργίνας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από την ενδιάμεση συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, καθώς και άλλα σύμβολα που ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, με το ονομασία αεδρομίου Σκοπίων σε Αλέξανδρος Μακεδόν, έγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, ονομασία οδικού άξονα Χ στο τμήμα που διέρχεται από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία κλπ. Αυτά τα παράνομα, τα έκνομα, τα αντισυμβατικά, τα παίρνει πίσω τώρα και εμείς τους αναγνωρίζουμε ότι είναι Μακεδόνες. Και λέμε, τι έλεγε ψέματα ο πρόεδρος τους, ο κύριος Γκλιγόροφ, όταν είπε ότι εμείς ήρθαμε τον 6ο π.Χ. αιώνα, δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μακεδόνες, καμία σχέση με τον Αλέξανδρο, είμαστε Σλάβοι 100%. Τώρα έρχονται και λένε, ξέρετε, εμείς είμαστε αδέρφια. Και λέμε, ρε παιδιά, δεν είμαστε αδέρφια. Διότι αν είμαστε αδέρφια, ή εσείς δεν είστε Έλληνες και εμείς είμαστε Σκλάβοι, ή εμείς είμαστε Μακεδόνες και εσείς είστε Σλάβοι. Κάτι είναι, κάτι βασιλώς ενδιαφέρομαι, διότι δεν υπάρχει ούτε καν γλωσσικό ιδίωμα. Δεν έχει ένα κοινό η γλώσσα, η σλαβική με την ελληνική. Και αυτοί λένε είμαστε Μακεδόνες και έχουμε γλώσσα μακεδονική. Η θέση σας ποια είναι προσωπικά? Η θέση μου είναι εξής, δημοψήφισμα και τελειώνω. Δημοψήφισμα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, κύριε Λιάτσο, υπάρχει μείζον εθνικό θέμα, είσαι στο μεγαλύτερο. Θέλω να εκφραστούν οι υπόλοιποι Έλληνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή 53,6% των εκατομμυρίων μη εκπροσωπουμένων στο κοινοβούλιο, 53,6% δεν αντιπροσωπεύονται από κανένα κόμμα. Σε αυτούς προεκλογικά κανείς δεν είπε ότι μέσα στη διάρκεια αυτής της θητείας θα δημιουργηθεί αυτό το μείζον εθνικό θέμα. Και λέμε, πώς είναι δυνατόν να μην λάβετε υπόψη αυτούς και θα πάνε με το 151-152 και αυτούς τους τυχοδιώκτες, κάποιους τυχοδιώκτες που θέλουν να αλλάξουν καρέκλα και να αντιχρωματίσουν με άλλο χρώμα ή έστω για μία προβολή να παραβλέπουν το άρθρο 44 του Συντάγματος που εδώ έχει θέση ευθύνης και ο κύριος Παυλόπουλος. Το 44, το παράγραφος 2 του Συντάγματος των Ελλήνων λέει: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Εάν ήμουν, η πρόταση είναι ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, δεν νομίζω, και εδώ είναι η ευκαιρία του για να γράψει ιστορία, διότι αλλιώς δεν θα τον γράψει η ιστορία, να κάνει αυτή την ενέργεια που πρέπει να τηρήσει το 44 παράγραφος 2. Εσείς, και αν δεν γίνει αυτό, Μακεδονία θέλετε? Ασφαλώς όχι. Εντάξει, το κατάλαβα. Αυτό ήθελα να το πείτε και αυτό, γιατί ήταν συνολική τοποθέτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Μα και κάτι άλλο, κύριε, θα σου πω, πώς θα γίνει η Μακεδονία αφού είναι βαρδάσκα, αλλά εδώ είναι το θέμα τι κάνουμε εμείς. Αυτοί μας πιέζουν με τους δικούς τους για τους συμπεριοντάτες. Εμείς για ποιο λόγο για τόση πρεμούρα? Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να πάρει θέση. Αλλιώς, εάν δεν γίνει, δεν τηρηθεί αυτό, να παραιτηθεί. Καλά. Κύριε Θεοδωρού, αν παραιτηθεί, πάμε. Κύριε Θεοδωρού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπαλτζάκη, έχετε δίκιο. Πρέπει να μιλάμε ένας-ένας για να καταλαβαινόμαστε. Κύριε Γιώργο Χριστόπουλε, να είστε πάντα καλά. Δημήτρη. Πολύ σύντομα. Σύντομα. Και επειδή σήμερα συμπληρώνονται και 3 χρόνια διακυβέρνησης, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την αίσθηση για το μακεδονικό ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πάσχει από μεγαλομανία. Κάποιοι ίσως του έχουν φουσκώσει τα μυαλά. Και αυτό έρχεται από το παρελθόν. Να θυμίσω ότι θα αλλάξει την Ευρώπη, τα νταούλια. Να θυμίσω ότι τη συμμαχία του Νότου. Ξαφνικά λοιπόν αυτός ο μεγαλομανής πρωθυπουργός έχει βαλθεί να κλείσει το Κυπριακό,
σε συνεννόηση βέβαια με τον κύριο Αναστασιάδη που του κάνει τώρα και αβάντες τώρα τελευταία, να φέρει τον Ερντογάν στον ίσιο δρόμο, τον βλέπουμε ότι τον καλεί παρά το γεγονός ότι υπέστη ένα βατερλό η εξωτερική μας πολιτική, και σχάτως να λύσουμε τώρα, εδώ και Σόνι και Ντέ, το μακεδονικό. Και για να το κλείσω και να μην πάρω πολύ χρόνο, ναι, βλέπω να καταραίει, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το αφήγημα ο Τσίπρας το καλό παιδί τα κάνει όλα σε ό,τι αφορά τους εταίρους και τους διεθνείς συμμάχους μας. Εδώ πέρα λοιπόν το τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη ακύρωσε αυτό το αφήγημα ότι ο Τσίπρας τελικά τα κλείνει όλα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Ένας λαός. Υπάρχει ένας λαός που διαφωνεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και εδώ λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε ολόκληρο δημοψήφισμα για ένα οικονομικό ζήτημα, θα πρέπει να εξετάσει τι θα γίνει για ένα εθνικό ζήτημα που ταλαιπωρεί τον τόπο μας για τόσα χρόνια. Είσαι υπέρ του δημοψηφίσματος, Δημήτρη? Η προσωπική μου άποψη είναι ναι, πως ο λαός θα πρέπει σε... είναι προσωπική άποψη. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θανάση, είμαστε δύο. Ωραία. Μια τοποθέτηση σύντομη, πολύ. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Εγώ κύριε Μελεκίδη, έχετε δίκιο αν μου λέτε. Μου λέτε να ρωτήσω την κυβερνητική βουλευτή αν έχει φέρμα της κεραίμα σπίτι της. Δυστυχώς, λέει, εμένα φροντίσαν να με διώξουν όπως και 500.000 άλλους Έλληνες. Είναι πελώριο το πρόβλημα αυτό που περιγράφεται. Κύριε Μελεκίδη, πράγματι πάρα πολλοί κόσμοι, εκατοντάδες χιλιάδες και νέοι άνθρωποι είναι στο εξωτερικό για να βρουν μεροκάματο. Είμαι σε ζητήματα διεθνών σχέσεων. Ναι. Εκείνο που πρέπει να κυριαρχεί για να μην κάνουμε τραγικά λάθη είναι ο ρεαλισμός. Να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα και οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε ενδεχομένως τραγικά λάθη. Και τι λέει ο ρεαλισμός, τον είπε και σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη. 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εάν δεν βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα, αυτοί θα συνεχίζουν να λένε 140 χώρες να λέγεται Μακεδονία και επομένως να παγιωθεί πλέον μια πραγματικότητα που τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Αυτό στους συλλογισμούς μας πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Δεύτερον, περίμενε. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Αλλά σύναψαν διπλωματικές σχέσεις, όχι 140, 130 με δήλωση των Σκοπίων. Σύναψαν διπλωματικές σχέσεις. Εγώ είπα αναγνώριση. Δεν αναγνώρισαν. Είπα αναγνώριση. Δεν αναγνώρισαν. Λοιπόν, έχω τα έγγραφα. Το όνομα. Συγγνώμη, λοιπόν, παρακαλώ. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ακόμα μια φορά το πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων και της αναγκαιότητας της εποχής. Βλέπουμε ότι όλα σχεδόν τα κόμματα με μικροπολιτικές συμπεριφορές, με μικροπονηριές, με μικροϋπεκφυγές προσπαθούν να μην πάρουν θέση υπεύθυνη. Αντί να όλοι μαζί να καθίσουν σε ένα τραπέζι, όλοι μαζί, και να αναζητήσουν μια λύση εθνική που να αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη χώρα, κάθονται και πετάνε πομφόλιγες, απειλές, διάφορες ανοησίες. Και το τελευταίο, εδώ θα είμαστε και θα βεβαιωθεί και αυτό, ότι και αυτή τη φορά θα χτιστούν πολιτικές καριέρες πάνω στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ευχαριστώ, Θανάση. Φίλες και φίλοι, δείξτε λίγο τη φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ, 30 δευτερόλεπτα θέλω. Καλώς. Του κυρίου Ζάεφ και του κυρίου Τσίπρα. Ρίχτηκα πάνω σε πιάτσικο. Ξεκαθάρισε ο ένας πρωθυπουργός, από το ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, στον κύριο Ζάεφ, ότι η λύση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον πρόκειται για σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων. Το έναντι όλων προφανώς περιλαμβάνει και την ίδια τη γείτονα. Εκεί του είπε ο Ζάεφ, λέει ότι παλιές κυβερνήσεις παρελθόντων ετών είχαν αποδεχθεί την ονομασία Μακεδονία-Σκόπια. Του το ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το συζητήσουν. Κλειδί ο αλυτρωτισμός, του έβαλε το θέμα του αλυτρωτισμού και αυτό θα μπορέσει να ξεκλειδώσει τη λύση του προβλήματος. Δεν θέλουμε, λέει, του είπε ο κύριος Τσίπρας του κυρίου Ζάεφ, απλά να λύσουμε το θέμα του ονόματος. Θέλουμε να θέσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών μας σε στέρεα θεμέλια, στα θεμέλια του σεβασμού και της καλής γειτονίας. Που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα τον αλυτρωτισμό σε όλες τις μορφές και μάλιστα με εγγυήσεις. Ότι δεν θα αφήσουμε κανένα ανοιχτό παράθυρο ώστε να δημιουργηθούν εκ νέου παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον. Και εκεί απάντησε ο Ζάεφ για αεροδρόμια κτλ. Και το δρόμο, αλλά ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης στον Πρωθυπουργό των Σκοπίων για το θέμα του αλυτρωτισμού. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σταμπουλή, τον κύριο Κίρτσο, την κυρία Γιανακοπούλου, τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Καπερνάρο, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Λιτσογιάννη. Η Contra News, το πρωτοσέλιδο, λέει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, του κυρίου Γκουρία, στον Ταβός, που είπε ότι λάμπει στη διεθνή πολιτική σκηνή ο Αλέξης. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι διαβάζετε με πολύ ενδιαφέρον εδώ και ώρα
και βλέπετε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρέιλερ που παίζει το θέμα που έχουμε την Κυριακή με την Κυριακάτικη Κόντρα News. Πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκουμέντο, αφιέρωμα στη μνήμη των Ελλήνων ηρώων, 13.000 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, έπεσαν ηρωικά στα βουνά της Αλβανίας, φίλες και φίλοι, για να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα μας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Η Κυριακάτικη Κόντρα News στις 28 του μηνός έχει όλα τα ονόματα των ηρώων μας που έπεσαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Τηλεοπτικά θα βρεθούμε στις 12 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.